στο μαλλί μαδινίκησε ο λαϊκός στρατός. Ανίκητος δεν είναι ο καπιταλισμός. Είναι δεξιά μας είναι Βίτσιο, είναι αριστερά μας είναι Γράμμος. Ο Γράμμος είναι ακριβώς εκεί που χιονίζει αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς δεν μας έκανε καιρό το χατήρι να τον βλέπουμε. Αλλά θα κάνουμε μια περιγραφή τη συνέχεια της χτεσινής περιγραφής που μιλάγαμε για τη μάχη του Γράμμου, πώς κράτησε 75 μέρες κτλ. Αυτή η μάχη τέλειωσε με έναν ευφυή ελιγμό του Δημοκρατικού Στρατού μέσα σε μια νύχτα κυριολεκτικά. 12.000 μαχητές συγκεντρώθηκαν σε ένα σημείο και πέρασαν από το Γράμμο στο Βίτσι. Ο συγκεκριμένος ελιγμός είναι από αυτούς που διδάσκονται ακόμα και στις στρατιωτικές σχολές του αστικού στρατού, γιατί έχει την εξής μικρή ιστορία. Έχουν σφίξει τα πράγματα στο Γράμμο, η μάχη είναι σε πολύ σκληρό πεδίο και ο Κιτριλάκης, ο αρχηγός του αστικού στρατού, επικεφαλής των δυνάμεων, λέει δεν μπορούν να πάνε πουθενά, τους έχουμε κυκλώσει, θα τους τελειώσουμε εδώ. Υπάρχει ένα πέρασμα μόνο, 500 μέτρα όλα κι όλα, από εκεί δεν μπορούν να περάσουν, τελειώσανε. Αναγγέλει, ετοιμάζουν παράτες για το τέλος του ΣΟΕ. Το επιτελείο του Δημοκρατικού Στρατού, το Γενικό Αρχηγείο, καταστρώνει ένα σχέδιο και μέσα σε μία νύχτα από όλο τα μέτωπα του Γράμμου συγκεντρώνονται οι μαχητές ακριβώς κάτω από αυτό το σημείο που ήταν το μοναδικό πέρασμα, το μονόπυλο. Το λέει και ο τίτλος του. Και ξεκινάει μία μάχη που είχε στοιχεία αντιπερισπασμού κτλ. Δηλαδή κάποιες μικρές μονάδες του Δημοκρατικού Στρατού χτυπήσανε το φυλάκιο της Γκίνοβας, είναι ακριβώς πάνω στο σύνορο που το κρατούσε ο αστικός στρατός, χτυπήσανε και την Αλεβίτσα, το ύψωμα που είναι που δεσπόζει στην περιοχή και ελέγχει δηλαδή όλο το χώρο, και όταν δόθηκε το σύνθημα μέσα στη νύχτα άρχισαν σε κατάσταση μάχης, γίνεται το πέρασμα και 12.000 μαχητές περνάνε μέσα από τη φωτιά. Περνάνε στην αποδόμεριά, διασχίζουν ένας χώρος γύρω στα 40 χιλιόμετρα αυτή η απόσταση και φτάνουν εδώ πάνω. Εκεί δηλαδή που τους τελειώνανε, επί της ουσίας αρχίζει ένας ακόμα χρόνος μαχών. Αυτό ήταν ο ελιγμός στα πολύ σύντομα. Όταν φτάσανε εδώ στο Μαλιμάδι και σκορπίσανε σε διάφορες μονάδες που υπήρχαν στο Βίτσι και τα λοιπά του Δημοκρατικού Στρατού, το Μαλιμάδι ως όγκο συνολικά ελεγχόταν το αστικό στρατό. Με ξέρεις κάποια σημεία στρατιωτικά και μια κορφή, το Μπούτσι, που είναι στο βορρά. Μόνο εκεί υπήρχε δύναμη δική μας. Ενώ συμβαίνουν αυτά τον Αύγουστο του 1948, ο ελιγμός δηλαδή, το πέρασμα των δυνάμεων στο Βίτσι, αρχές Σεπτέμβριου του 1949 αποφασίζεται μια επιθετική ενέργεια του Δημοκρατικού Στρατού, η οποία επίσημη στην ιστορία, σαν η μάχη στο Μαλιμάδι, που επί της ουσίας σήμαινε την επανακατάληψη του όγκου αυτού του ορεινού που λέγεται Μαλιμάδι με τις τρεις κορφές του από το Δημοκρατικό Στρατό. Και αυτή είναι μια επίσης πολύ μεγάλη μάχη εκείνης της περίοδου, καθώς ο αστικός στρατός έπαθε μια πάρα πολύ σημαντική ήττα από την εξής σκοπιά. Η τελική εικόνα της μάχης είναι πανικόβλητη, μια ολόκληρη ταξιαρχία πέφτει στις δεματιές και φεύγει προς την Καστοριά και στείνει εκτελεστικά αποσπάσματα η ηγεσία του αστικού στρατού στην είσοδο της Καστοριάς και εκτελεί εμψυχρούς φαντάρους που οπισθοφορούν. Για να καταλάβετε σε τι επίπεδο έγινε η μάχη. Μιλάμε για μάχες πολλών δυνάμεων, δεν μιλάμε για δημιουργία ένας λόγος κτλ. Πήραν τρεις-τέσσερις ταξιαρχίες του Δημοκρατικού Στρατού μέλος με αντίστοιχες δυνάμεις από το αστικό στρατό. Και στέφθηκε με επιτυχία και αυτή η μάχη. Αυτή είναι η ιστορία των περιοχών αυτών. Εδώ πιο πάνω στα Μεταλλεία έχουμε στήσει το πρώτο μνημείο πριν από 30 περίπου χρόνια για αυτή τη μάχη και έτσι ξεκίνησε και η ιστορία της εξερεύνησης του Γράμμου και του Βίτσι από τις δυνάμεις μας για να περπατήσουμε βήμα το βήμα αυτή την περιοχή. Δεν μας βοηθάει ο καιρός για περισσότερα πράγματα, μπορούμε να κάνουμε ανάλυση στον οδηγό για το Γράμμο, το ταξιδιωτικό και για το Βίτσι. Έχουμε πολύ αναλυτικά, θα μπορούσατε να μελετήσετε αργότερα δηλαδή αυτά τα στοιχεία. Μένουμε τώρα στην πρώτη εντύπωση που παίρνουμε από το χώρο και συνεχίζουμε προς την Πέσπα. Θα περάσουμε από ένα πέρασμα τώρα την Κρυσταλλοπηγή. Από εκεί, για να μην τα λέμε μετά με τα συμπίν, έγινε η έξοδος τον Αύγουστο του 1949 πια, όταν τελείωσαν οι μάχες. Ένα σημαντικό μέρος του
δημοκρατικού στρατού, έφυγε προς τη λαϊκή δημοκρατία της Αλβανίας και ένα άλλο μέλος πέρασε ξανά στο Γράμμο, όπου δόθηκαν και οι τελευταίες μάχες στις 25 με 30 Αυγούστου του 1949. Απλά λέω πως θα περνάμε, να θυμάστε ότι αυτό είναι η Κεσαροπηγή, το πέρασμα. Πιο κάτω, που θα περάσουμε ένα άλλο χωριό που λέγεται Βατοχώρη, έχουμε στήσει μια προδομή του Σκοτίδα, του Θεοχαρόπουλου δηλαδή, προστράτηγου του Δημοκρατικού Στρατού. Σκοτώθηκε ακριβώς εκεί από πάνω, από βόμβα, εκείνες τις ημέρες. Αυτά τα λίγα και τα υπόλοιπα θα λέμε στην πρέσπα.